Η εκκλησιαστική ραδιοφωνία του δέχτη σας μετά το πανέμορφο αυτό τραγούδι από την αγαπητή Ιωάννα Μελά, που βρίσκεται σήμερα με μεγάλη χαρά εδώ κοντά μας στο στούντιο, δίπλα στον πατέρα Ιωάννη, και παρακολουθάει την όμορφη, τα λόγια του πατέρα Ιωάννη, την όμορφη αυτή εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, πατέρα Ιωάννη, πάρα πολλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, και σίγουρα ο λόγος αυτός ταξιδεύει αυτή την ώρα που μιλάμε, με τη χάρη του Θεού, σε πολλά σπίτια, σε πολλά ραδιόφωνα, ίσως εκεί που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μας ακούνε σε τόσα νησιά, που καθαρά ο λόγος του Θεού ταξιδεύει σε τόσα νησιά με καθαρή επέμβαση δική του, αλλιώς δεν εξηγείται. Και ακούνε άνθρωποι απλοί, γραμματισμένοι, αγράμματοι, άνθρωποι που δεν έχουν το φως τους, άνθρωποι που είναι στα κρεβάτια άρρωστοι, άνθρωποι που ταξιδεύουν, που βρίσκονται στις θάλασσες, και ακούνε αυτά τα λόγια. Είναι μια ευλογία, και είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία που μας ακούνε και στα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Αδελφοί μας κρυπτοχριστιανοί, που καρτερικά περιμένουν. Περιμένουν το φως. Το φως του Ευαγγελίου. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, όταν θα ξανάρθετε με το καλό, εμείς σας καλούμε εδώ από ραδιοφωνικού βήματος, μπροστά σε τόσους χιλιάδες ακροατές, σας καλούμε να άρχισετε πιο τακτικά και να μένετε περισσότερο στο νησί μας. Η ευλογία υπάρχει από την εκκλησία μας, από την τοπική μας εκκλησία. Είναι μεγάλη χαρά του Μητροπολίτου μας που βρίσκεστε εδώ, σας το λέω. Και υπάρχει ανάγκη στην περιοχή μας, πνευματική ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε να άρχισετε πιο τακτικά να μας νουθετείτε με αυτά τα λόγια που ο Θεός σας φωτίζει και λέτε. Και τώρα θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα τι σημαίνει πραγματική μετάνοια. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ ακόμη ήμουν λαϊκός και το όνομα μου κατά το κόσμο είναι Μπορίς, και εγώ ήθελα να πάω στο Κίεβο, ξέρετε είναι πρωτεύουσα τώρα της Ουκρανίας, να βρίσκομαι στην γιορτή, διότι ήταν δύο αδέλφοι, είναι πρωτομάρτυρα στη Ρωσία, Μπορίς και Γκλέπ. Ήταν η γη του άρχοντας Βλαντίμηρου, που σκότασε συγγενείς τους, και αυτοί αγιάστηκαν, διότι με ταπείνωση δέχτηκαν αυτό το σταυρό. Και εκεί μετά ήταν η γιορτή του Όσιου Φιοντόσιου, ο οποίος ήταν μεγάλος Άγιος, μαζί με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευε στο Άγιο Όρος κοντά από Σφιγμένου, και έλαβε η βλαγία να αναφέρει και μοναχισμό εκεί στην Ρωσία, τότε αρχαία Ρωσία. Λοιπόν, και συνάντησαμε μία κυρία, όταν μαζί ήταν κόσμος, μιλούσαμε για διάφορα πράγματα. Και τότε ήταν ακόμη καθιστός και λαύρα, μεγίστα λαύρα μέσα στο Κίεβο, που είναι 200 πατέρες κάτω από την γη στα σπήλια, ήταν μουσείο. Και εμείς πήγαμε στο μέρος που ήταν πηγάδι και μιλούσαμε. Και αυτή η κυρία, όταν πιάσαμε κουβέντα, μου είχε αναφέρει κάτι θαυμαστό. Περισσότερος κόσμος τότε ήταν άθιος, μάλιστα, και όταν κύριος κάλεσε στη μετάνοια διάφορους ανθρώπους, κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν την ζωή. Και όταν αυτή πρώτη φορά πήγαινε στην οξομολόγηση και είπα ότι πέρασε και έχει κάνει, πνευματικός της είχε αναφέρει ότι είχε κάνει μεγάλο έγκλημα, διότι σκότασε 7 παιδιά, δηλαδή είχε κάνει 7 φορές εκτρώσεις. Και όταν μετανόησε και δέχτηκε κάποια κανόνα, φοβήθηκε ότι αυτό ότι είχε κάνει ήταν πολύ τρομερό, και τόσο πείραξε το Χριστό, δηλαδή το σατήρα, με αυτή την φοβερή πράξη, διότι είναι αντοπακτόνος. Και άρχιζε με όλη την καρδιά να παρακαλήσει το Θεό να συγχωρέσει της με μετάνοιες, με τα δάκρυα, και να αναπάβει αυτές καημένες ψυχούλες που είναι αβάπτιστοι, διότι κατά το λόγο του Κυρίου γνωρίζουμε, Κύριος λέει, ο οποίος δεν θα γεννηθεί από είδωρ και πνεύμα, δεν μπορεί να κληρονομήσει το Βασιλείο των Ουρανών. Και είναι μεγάλη ερώτηση, πού πηγαίνουν εκατομμύριες ψυχές αυτές, μικρές παιδικές ψυχές, που αβάπτιστοι, που σκοτώσουν οι μάνες.
Τώρα, παραδείγματος χάρη, όπως έχω πει και η επόμενη εκπομπή, στη Ρωσία περίπου 10 εκατομμύρια εκτρώσεις. Εδώ λένε 900.000. Πού πηγαίνουν αυτές οι ψυχές? Και φταίνουν οι μάνες και φταίνουν αυτοί που πηγαίνουν, κάνουν και έρωτα, αν είναι και άντρας, αν δεν είναι και ένα άντρας. Διότι συμμετέχουν και άντρες σε αυτή τη μεγάλη αμαρτία. Και όταν αυτοί 2 χρόνια έκαναν αυτή τη μετάνοια, κάποια βραδάκια όταν επίσης έκλειγε και παρακαλούσε το Θεό να αναπαύει αυτές τις ψυχές, έπεσε στο λεπτό ύπνο. Και βρίσκεται μέσα στο ύπνο και βλέπει ότι τώρα είναι μέσα στο κημητήριο. Και σαν κάποιος της παρακολουθεί, περνάει μεταξύ τους τάφους, πηγαίνει, σαν κάποιος της κάπου φέρνει και θαυμάζεται. Και μετά, όταν πέρασε αρκετά τάφη, ξαφνικά βλέπει ότι βρίσκεται στην άκρη του κημητήριου και βλέπει σαν κάποιος λόφος. Και εκεί επτά μέρη που κατάλαβε ότι εκεί είναι τα παιδιά της. Έτσι, κατά το πνεύμα του κατάλαβε. Και φοβήθηκε. Εδώ είναι τα παιδιά που εγώ έχω, ας πούμε, σκοτώσει. Και τι μου έχει περιγράψει είναι πολύ θαυμαστό. Σαν κάποιο αεράκι από αυτό το λόφο έχει βγει και πήγε στην ψυχή της. Και όταν μπήκε, αγκάλιασε της ψυχή της και πνεύμα του Θεού της έχει πληροφορήσει με τέτοια λόγια. Εδώ είναι τα παιδιά σου. Εγώ τους έχω αναπαύσει. Μη φοβήσου τώρα. Σε συγχωράω. Και από αυτή τη στιγμή έλαβα τέτοια γαλήνη και ειρήνη ότι κατάλαβα τώρα καλός Θεός τη συγχώρησε. Εγώ όταν αναφέρω μερικές φορές όταν λειτουργάω στα κηρύγματα ή ακριβώς για αυτή την αμαρτία, αυτό το περιστατικό, λέω τι σημαίνει πραγματική μετάνοια. Και ξέρετε, έρχονται γυναίκες και με παρακολούν να κάνω οξυμολόγηση. Διότι μερικοί, ας πούμε, λένε, ας πούμε, έχουν κάνει εκτρώσεις, αλλά δεν έχουν περάσει μετάνοια. Δεν έχουν περάσει θεραπευτική περίοδος όταν πρέπει να βγάλει το κακό από μέσα. Γι' αυτό Άγιοι Πατέρες στην αρχή μας Εκκλησία έδωσαν επιτιμία. Αν τώρα κάποιος, ας πούμε, παρνεύει, μοιχεύει, υπάρχουν κανόνες. 7 χρόνια απαγορεύεται να κοινωνήσει κατά τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και μάλιστα του Αγίου Βασίλου του Μεγάλου όταν πόρνευε μία φορά. Αν συνειδητά το ξανακάνει, πρέπει και παραπάνω χρόνια. Και ούτε δεν έχει δικαίωμα να μπει στην Εκκλησία. Δεν λέμε για Θεία Κοινωνία. Μάλιστα μετά το μείωσαν πατέρας Αγίος Νικόδημος Αγιορείτης, είπε για 3 χρόνια, τώρα πατέρας λένε 1 χρόνο περίπου ή κάτι να μειώνουμε. Αλλά χρειάζεται περίοδος της μετάνοιας, της διακρίσεως, να παρακαλείς φυρμάτου να το βγάλει το κακό. Διότι όταν άνθρωπος κάνει κάποια αμαρτία, παραμένει το κακό μέσα του. Αν κάνει παρνία, απομακρύνεται άγιο πνεύμα, μπαίνει σατανικό πνεύμα, πνεύμα της παρνίας. Γι' αυτό κύριε Ευλόγη στην Παλιά Διαθήκη να σκατώσουν τέτοιους ανθρώπους που παρνεύει ή μοιχεύει, για να μην αυξάνονται αμαρτίες, να μην γίνει την γυναίκα μέσω του πειρασμού. Αλλά τώρα τι να κάνεις, τώρα όλη την ανθρωπότητα πρέπει να σφάξεις. Γιατί περισσότεροι έχουν απακτήσει αυτό το πνεύμα, όπως προείπαν πατέρες και ότι είναι παρόν, το βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε τώρα και για ένα άλλο πράγμα. Ότι χρειάζεται πνευματική θεραπεία. Αν άνθρωπος έχει κάνει κάτι κακό, καλά αν ίδιος να έρθει στο πνευματικό και πρέπει να κάνω προσευχή να μας στέλνει καλό γιατρό, να μας στέλνει καλό πνευματικό. Μεγάλο πρόβλημα σύγχρονη εποχή. Τι να κάνω να σβήσω αυτή την αμαρτία, τι να κάνω να με συγχωρήσει ο Θεός, αν ας πούμε έχω παρνεύσει ή έχω μοιχεύσει. Όχι απλά να πω μοιχεύα ή πόρνευα. Τι να κάνω να με συγχωρήσει ο Θεός. Ένας μπορεί να κάνει ελιμασίνη, αν δεν έχει, ας πούμε, δυνάμεις να μετανοήσει, να κάνει μετάνοια. Άλλος μπορεί, ας πούμε, να κάνει κάτι άλλο, να διαβάζει κανόνες, να διαβάζει κάτι. Αλλά χρειάζεται να έχει μετάνοια και περισσότερο είναι δάκρυα. Και όσο περισσότερο άνθρωπος κλαίει, τόσο περισσότερο γίνεται αυτή την πνευματική εγχείρηση όταν Κύριος με το δικό του πνευματικό μαχαίρι βγάζει το κακό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι μέχρι να πεθάνουμε πρέπει να μετανοήσουμε. Αυτό πρώτη και σημαντική λέξη και νόημα της ζωής μας είναι μετάνοια. Μετάνοια και πρέπει πάντοτε να έχει άνθρωπος. Ο Μέγας ο Αντώνιος όταν είπα ότι εγώ μέσα στη μακρύ μου ζωή έζησε όλη την ζωή μου μέσα στη μετάνοια, με τα δάκρυα. Όλοι οι πατέρες με τα δάκρυα περνούσαν την ζωή τους. Και εμείς σύγχρονοι χριστιανοί αγαπάμε να διασκεδάσουμε. Αγαπάμε να απολαύσουμε, να πάμε στα κέντρα που να τρέφουν τα πάθη μας. Και όχι εκεί να πάμε που να ακούσουμε λόγους του Θεού, που να μας φωτίζει Άγιο Πνεύμα να μετανοήσουμε, να κλέγουμε για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό είμαστε ακόμη ακάθαρτοι. Περισσότερος κόσμος δεν έχει περάσει πνευματικό μπάνιο.
Και όταν εγώ μερικές φορές μιλάω με τις νεαρές κοπέλες, διαρωτώ, λέει, πότε έχετε κάνει μπάνιο, η ντουζ, όπως λέμε. Και σχεδόν κάθε κοπέλα λέει, η νεαρή γυναίκα, οι γυναίκες, ότι κάθε μέρα κάνουν, και το πρωί και το βράδυ. Και λέει άλλη μου ερώτηση, πότε έχετε κάνει μπάνιο για την ψυχή. Σήμερα ακριβώς συνάντησα με τέτοια κύρια και λέω στην περασμένη αιώνα, ναι, ακριβώς. Μήνες, χρόνια περνάνε να κάνω εξομολόγηση. Αν εσείς εδώ θα πηγαίνετε μέσα στο νησί σας και να παρακαλέσετε κάθε άνθρωπο να ρωτήσετε πότε τελευταία φορά έχει κάνει και λέμε για πραγματική εξομολόγηση, να ακούμε θαυμαστά πράγματα. Μήνες, χρόνια. Και αν εγώ ρωτάω, εσείς το σώμα πλύνεις κάθε μέρα και το σώμα πάει στο χώμα. Σώμα είναι ναός της ψυχής και η αιώνια αξία έχει ψυχή μας, λογική ψυχή μας. Αν εσείς πλύνεις κάθε μέρα το σώμα και βάζεις και καλόνια από Λονδίνο και Παρίσι, να είσαι όμορφος και να μυρίζεις ωραίο, αλλά αν ψυχή σου σαπίζει, δηλαδή η προσωπικότητα του, αυτό ότι εμείς ονομάζουμε οντότητα μας είναι ο άνθρωπος. Αγνοούμε την ψυχή μας, έχουμε περιφρονήσει ότι είναι πιο σπουδαίο και αναγκαίο και απασχολούμαστε από έξι. Αυτό ο Κύριος μας λέει ότι οι άνθρωποι μοιάζονται με τάφους. Από έξι είναι βαμμένοι, ωραίο, αλλά μέσα είναι τα κόκκαλα, πιβραμάνε. Γιατί? Διότι δεν έχουμε δώσει σημασία αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Και δεν προσέχει η Εκκλησία, δηλαδή. Αν παιδί είναι ακάθαρτο, φταίει είναι κανείς. Αν παιδάκι πηγαίνει που είναι λάκα, που είναι βάλτα, ποιος δεν προσέχει? Μάνα. Και η Εκκλησία σαν μάνα πρέπει να προσέχει πού πάνε τα παιδιά. Πρέπει να τους φωτίζει, πρέπει να δώσει χέρι, να τους τραβήξει από κακό. Αυτό είναι γιγανός. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε τέτοια αγάπη και ενδιαφέρον για χαμένα τα παιδιά. Και πρέπει να στρέφουμε τα μάτια μας εκεί που είναι χαμένα η Ελληνόπολα. Πηγαίνουν στο μπαρ, πηγαίνουν στις νυχτερινές καφενείες, στο night club. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν αντίεξοδο. Έχουν δοκιμάσει αμαρτία. Αμαρτία προσφέρει μεγάλο κοινό, διότι θέλει για άγιο πνεύμα. Όσες και γυναίκες να δοκιμάζεις, δεν σε έχεις ανακούφιση καθόλου. Αλλά τώρα έχουν τέτοιο ιδανικό, όσο περισσότερο να έχεις γυναίκες, είναι πιο ευτυχισμένες. Δηλαδή έχουμε ανατρέψει νόημα της ζωής μας. Κύριος Ευλόγης να έχουμε μία γυναίκα. Και λέει ότι μεγαλώνει παλικάρι, αφήνει τους γονείς, προσκαλάει προς μία γυναίκα και γίνονται μία σάρξ. Και ποιος έχει εννοεί ο Θεός να μην διαχωρίζει άνθρωπος. Και εμείς πριν να κάνουμε αυτή την ένωση, δηλαδή γάμος, δοκιμάζουμε το κακό. Και γάμος δεν γίνεται γάμος. Τώρα περισσότεροι παντρεμένοι μέσα στο μυστήριο του γάμου, αλλά δεν είναι παντρεμένοι. Άγιο πνεύμα δεν τους έχει εννοεί, διότι μπήκε μέσα άλλο πνεύμα. Πνεύμα της παρνίας ή της μοιχείας. Γι' αυτό εύκολα παραβαίνουν όμως του Θεού και πηγαίνουν, ας πούμε, κάπου ταξίδι έξω. Αυτό ακούμε από πολλούς άνδρες. Και μοιχεύανε και με άλλες γυναίκες. Λέει, η γυναίκα μου είναι μακριά. Εντάξει, είναι μακριά, αλλά πήγαινε στους Άραβους. Εγώ θυμάμαι όταν είναι με ένα γκρουπ στην Αίγυπτο και πλησιάζεται ένας Κόπτης και λέει μέσα στο αυτό το ξενοδοχείο που είναι μεγάλο, που έχουν και παραλία και άνθρωποι έρχονται να ξεκουράζονται, σαν στο σανατόριο. Λέει, έχουμε πανόμορφες Ρωσίες, αλλά έρχονται να παρνεύουν, λέει. Υπάρχουν, λέει, με ρωτάει στη Ρωσία, λέει, μου αρέσει, λέει, η αμορφιά της κοπέλας, ας πούμε, που είναι Ρουσίδες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παρνεύουν, θέλω να παντρευτώ, λέει. Ένας Κόπτης με ρωτάει. Άλλος Κόπτης, στην παραλία ποιος ήταν υπεύθυνος, λέει, πλησιάζεται κάποια Ρουσίδα και θέλει να γνωριστούν, να κάνει και επαφή. Λέει, αυτός ρωτάει, έχεις τον άντρα? Ναι, λέει, έχω άντρα. Γιατί δεν πηγαίνεις στον άντρα σου? Γι' αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Πώς έχει άντρα και δεν πηγαίνει στον άντρα? Λέει, κουράστηκε από τον άντρα. Τώρα θέλω άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει δαιμόνια μέσα, άνθρωπος. Δαιμόνια έχει, σκέτο δαιμόνια. Δηλαδή είναι παντρεμένοι, αλλά δεν είναι παντρεμένοι. Δηλαδή, αν δεν ενώνει πνεύμα του Θεού, διαχωρίζει κάποιο άλλο πνεύμα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυστηρά: μη μοιχεύσου, μη παρνεύσου. Και αν κόσμος δεν ακούει το Θεό και ακούει τον διάβολο και δέχτηκε αυτό το πνεύμα, δέχτηκε αυτό το πειρασμό, ότι σπείρουμε αυτό και θυρίζουμε. Σπείρουμε αμαρτία, θυρίζουμε το θάνατο. Και βλέπουμε αυτά τα νεαρά παιδιά είναι πεθαμένα πνευματικά. Έχουν φανατωθεί, δηλαδή, γι' αυτό μέσα στην αντίέξοδο αναζητούν κάτι. Εκεί και πρέπει να στρίβουμε τα βλέμμα μας και να τους προσφέρουμε πνευματική τροφή. Και αυτό είναι ακριβώς τροφή για το άσωτο παιδί, να νιώσουν ότι υπάρχει ουράνιος πατέρας που έχουν ξεχάσει, έχουν απομακρυνθεί, και σαν άσωτα παιδιά να γυρίσουν στην αγάπη του Θεού. Και αυτό πρέπει να κηρύξουμε, και μάλιστα καλά αν πατέρας να πάνε σε αυτά τα καφενεία, να μιλήσουν με αγάπη με αυτά τα παιδιά. Γιατί οι παιδιά έχουν δοκιμάσει όλα, αλλά δεν έχουν αυτό ότι ονομάζεται πνευματική τροφή. Και λυπάμαι τους πάρα πολύ, διότι βλέπεις πόσο διάβολος τους
έχει πλανεύσει και αν να του δώσεις χέρι και αν θα μπεις μέσα στη καρδιά, μπορεί και αυτός να νιώσει, και αυτός είναι, ας πούμε, δούλος του Θεού, αν και χαμένας. Και αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και άλλο παράδειγμα θέλω να αναφέρω τώρα. Όταν ακόμη σπούδασα, θυμάμαι όταν πήγαμε σε διάφορες εκκλησίες και κάνουμε μάλιστα και κηρύγματα, εγώ συνάντησα, με κάλεσαν σε μια εκκλησία, εκεί μαζευόταν η αλλαία, κάποια αδελφότητα, και μίλησε για πνευματική ζωή, ακριβώς για μητάνια, για να έχουν άνθρωποι σε στη γραμμή να νηστεύουν, να κάνουν εξομολόγηση, να πηγαίνουν προετοιμασμένοι να κοινωνήσουν. Διότι εδώ είναι άλλο μεγάλο κακό, προετοιμαστεί, πηγαίνουν και κοινωνάνε όταν μεγάλες γιορτές. Ακάφαρτοι άνθρωποι, και γίνεται μετά πιο κακό για την ψυχή, χειρότερα. Και συνάντησα με μία κοπέλα και έτσι με φώτιζε ο Θεός, ένιωσε ότι αυτή έχει διάφυση να γίνει και μοναχή, και της ρώτησα, σου αρέσει μοναχισμός? Και αυτή είπε, ναι, λέω, θέλεις να γίνεις μοναχή? Και έτσι της είπε, και πραγματικά καλός Θεός της έχει διαλέξει να γίνει μοναχή. Και εγώ θυμάμαι πώς αυτή η κοπέλα έχει κάνει εξομολόγηση, ήταν πανόμορφη. Με τέτοια κατάνοιξη ένιωσα μέσα μου, δηλαδή κατάνοιξη, της άκουγα πώς κάνει εξομολόγηση, πόσα σλιβόταν για κάποια αμαρτία. Με τέτοια συντριβιά έχει βγάλει, ας πούμε, κάτι ότι έχει παραβαίνει νόμος του Θεού, και το ένιωσα όσο καλός Θεός χαίρεται όταν άνθρωπος μετανοεί. Και πραγματικά όταν βλέπεις ανθρώπους μέσα στην εκκλησία και όταν έχεις χάρη του Θεού λειτουργάς και Κύριος μας φωτίζει, διότι μας σταλίζει με μεγάλη χάρη, λίγους ανθρώπους βλέπεις που έχουν πνεύμα της μητανοίας. Και όταν αυτοί στεκόταν μέσα στις αγρυπνίες, όταν κάνουμε τότε, έλαμπε πρόσωπο της από την χάρη. Διότι είχε πνεύμα της μητανοίας. Έχει άνθρωπος πνεύμα της μητανοίας. Αποκτάει πνεύμα του Θεού, άγιο πνεύμα. Και εξαφαγιάζεται άνθρωπος και λάμπει από εσωτερικό κόσμο, βγαίνει και φως. Και αυτό είναι ακριβώς πληροφορία, ότι άνθρωπος έχει γίνει φορεύς του πνεύματος. Γιατί? Διότι γλυκύτητα της αγάπης του Θεού είναι κοντά μας. Μητανοούμε, μπαίνει Άγιο Πνεύμα, μας εξαγκαλιάζει, μας παίρνει στην αγκαλιά. Διότι Θεός περισσότερο, ό,τι θέλει να μας έχει κοντά. Είμαστε χαμένα παιδιά Του. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να καλλιεργήσουμε πνεύμα της μητανοίας, όχι πνεύμα του κόσμου, πνεύμα της δακρύσεως. Πατέρα Ιωάννη, συγχωρέστε με μία ερώτηση, να διευκολύνω λίγο έτσι τη ροή της εκπομπής. Πολλές φορές ακούμε σε πολλές εκπομπές και συντελεπτικά τα λεγόμενα παράθυρα να ζητάνε ευθύνη για την όποια κατάσταση που επικρατεί αυτή την εποχή, είτε άλλοι επιρρύπτουν ευθύνη στους νέους, άλλοι επιρρύπτουν ευθύνη στους γονείς. Από πού ξεκινάει, μέχρι πού φτάνει η ευθύνη του κάθε ένα, δηλαδή μιας μάνας, ενός πατέρα, προς τα παιδιά τους, προς την κόρη τους, προς το γιο τους, και ποια είναι η ευθύνη η ατομική που έχουν οι νέοι, της μικρής ηλικίας και της εφηβικής και της μεγαλύτερης? Εγώ να πω το εξής, διότι αυτό είναι μεγάλο θέμα και χρειάζεται ιδιότερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Έτσι γενικά αυτή όλη η κοινωνία, λαός τελικά, από πάνω μέχρι κάτω, όπως κάθε λαός έχει κυβέρνηση και κάθε άνθρωπος έχει κεφάλι και έχει άλλα τα μέλη. Έτσι και κάθε λαός φταίει. Φταίνει πρώτα φταίει η κυβέρνηση. Αν παραχαρεί να μπει το κακό μέσα. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος στη Ρωσία, τον γνωρίζει, Άγιος Θεοφάνης Έγκλειστος. Έγκλειστος, ναι, ναι. Και τότε όταν άρχισε με μαρξισμό, με ηλισμό, με αυτή την κίνηση προς την αθεισμό και προς την καταστροφή μέσα στη Ρωσία, λέει, ποιος φταίει ότι έχουν φέρει αυτούς ανθρώπους που από ζήσει να διδάξουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ότι μόνο η ηλικισμός υπάρχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί φταίνε, αυτοί και σε απαντήσουν. Και βλέπετε, όταν ήρθε η Επανάσταση, πρώτα αυτοί έχασαν τα κεφάλια. Και τσάρος μας πέρασε βάσανα, διότι και η τσαρική οικογένεια είχε ευθύνη. Μάλιστα, αναγνωρούμε ότι φταίνε όλοι, και γονείς και παιδιά. Διότι, γιατί φταίμε? Κύριος παραχώρησε να έρθει σκάνδαλα, να έρχονται πειρασμοί. Ήρσαν, είναι παρόν. Εμείς φταίμε ότι το δεχόμαστε. Γιατί το δέχομαι? Διότι έχω διάφυση να το δεχτώ. Το Θεό δεν δεχόμαστε, τη δόξα του κόσμου το δεχόμαστε. Δηλαδή έχουμε καλλιεργήσει κοινοταξία. Πνεύμα ταπεινώσεως δεν δεχόμαστε. Πνεύμα υπερηφάνειας δεχόμαστε.
Εγώ παραδείγμα χάρη να σας αναφέρω το εξής. Θυμάμαι όταν εγώ έχω έρθει, τότε ήμουν στην Ρόδα, βοηθούσα και αρυπαρικός πήγα στην Αθήνα νύχτα. Και τότε ακριβώς ήταν τελευταία αγώνα ελληνική ομάδα ποδόσφαιρου, φουτμπόλ ήταν. Με Ισπανούς, όταν κέρδισε η Ελλάδα. Και ήρθαμε στην Αθήνα, ήταν τρέλα, τέτοια χαρά, όλη νύχτα ήταν χαρά, χτυπούσαν τα αυτοκίνητα όλα και πώς έχει γίνει αποδοχή τους φουτμπολίστες αυτούς. Θυμόσαστε, όλη η Ελλάδα έχει σηκωθεί και βγήκαν, ήταν σαν κάτι απερίγραφο. Πανηγύρι. Πανηγύρι τρομερή. Μία ερώτηση. Αν τώρα σε έρθει ο Χριστός, σε βγει όλος λαός και σε ξυπνήσει και σε κάνει ίδια υποδοχή, τι νομίζετε? Δεν το νομίζω. Μπράβο, και εγώ δεν το νομίζω. Και ο Θεός έρχεται παρόν, κάθε μέρα έρχεται σε εμάς, στις εκκλησίες, στις ψυχές μας, χτυπάει. Λέει, παιδιά, ανοίξτε την πόρτα, εγώ να μπω. Ο Θεός, ο ίδιος δημιουργός μας, με όλη την ουράνια του χαρά και όλα τα αγαθά ουράνια. Και τι εμείς λέμε? Εγώ, όπως αναφέρει ο Αγιευαγγελικό, ας πούμε, έχω αγαράσει κάτι, πάω να το δω. Άλλος λέει, εγώ έχω παντρευτεί, πάω με την γυναίκα, ας πούμε, κάπου, να κάνω ταξίδι ή κάτι. Δηλαδή, δικαιολογούμε ότι τώρα δεν το θέλουμε. Έχουμε απασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι φταίμε όλοι εμείς, αρχίζοντας από μένα, από σένα, από οποιοδήποτε άνθρωπο. Γιατί δεν πρέπει να πούμε, φταίει τάδε, φταίει, όλοι φταίμε. Αρχίζουν από την κυβέρνηση. Όπως λέει και η παροιμήθεια σας, ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν αρχίζει και ψοφίζει κεφάλι, σιγά σιγά ψαφίζει όλο το σώμα. Ας ακούσουμε κάτι επίκαιρο από την Ιωάννα που είναι δίπλα μας, ένα τραγούδι που γράψαμε πριν λίγο καιρό. Δείξτε μας το δρόμο, μη μας πετάτε εκεί. Δώστε μας κουράγιο και θάρρος για ζωή. Γίνετε γονείς μας, εσείς οι δυνατοί. Τη γνώμη των παιδιών σας κάντε σεβαστή. Ο κόσμος χάνεται, δεν πιστεύουν πια. Κι οι νέοι οδηγούνται στα ναρκωτικά. Ψάχνουν για λύση στα αναβολικά. Στον δρόμο καταφεύγουν και δεν ακούνε πια. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Βγάλτε τα από το βούρκο, δώστε του ζωή. Για να μην ξαναπέσουν στην καταστροφή. Μα ποιος να φταίει στα αλήθεια που φεύγουν τα παιδιά και χάνονται σαν κρίνα μες στη χειμωνιά. Χάνουμε τα παιδιά μας στα κτίρια τα παλιά και μάθανε να κάνουν θυσίες στο σατανά. Ξυπνήστε πια μεγάλοι, πείτε στα παιδιά πως ο Χριστός μας είναι η μόνη μας χαρά. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Ξυπνήστε πια μεγάλοι, σώστε τα παιδιά. Για να μην χτυπήσουν οι καμπάνες μας νεκρά. Ξυπνήστε πια μεγάλοι, μιλήστε στα παιδιά. Βοηθήστε τα τώρα πριν να είναι αργά. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε πια οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Τι-τι-τάν, χτυπάνε οι καμπάνες. Τι-τι-τάν, ξυπνήστε οι μανάδες. Ξυπνήστε πια μεγάλοι, σώστε τα παιδιά. Βοηθήστε τα τώρα πριν να είναι αργά. Ξυπνήστε πια μεγάλοι,
σώστε τα παιδιά, βοηθήστε τα τώρα πριν να είναι αργά. Δίδιδαν, χτυπάνε οι καμπάνες, δίδιδαν, ξυπνήστε οι μανάδες. Δίδιδαν, χτυπάνε οι καμπάνες, δίδιδαν, ξυπνήστε οι μανάδες. Ζωντανά την εκκλησιαστική ραδιοφωνία Αλήθεια FM σε όλο το Αιγαίο. Στέλνουμε τις ευχές μας σε όλα τα νησιά και στη Λέρο μας τηλεφωνάτε, αγαπητοί ακροατές, και δίνετε συγχαρητήρια για την εκπομπή και για την φωνή της Ιωάννας που ακούσατε, τα όμορφα τραγούδια τα οποία κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσουν, θα τα ακούσετε, θα τα έχετε την ευκαιρία να τα βρείτε, τα τραγούδια αυτά. Ντιν Ντιν Ντάν, λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, ξυπνήστε οι μανάδες, Ντιν Ντιν Ντάν. Η εκκλησία καλή, έτσι. Μάλιστα, κάθε Κυριακή και κάθε μέρα ακούσουμε καμπάνες και αυτό σημαίνει να πάμε στην εκκλησία, να συναντήσουμε το Θεό με την αλήθεια Του, με την αγάπη Του και να καλλιεργήσουμε αυτή την αλήθεια μέσα στο μυαλό μας, να το απεκτήσουμε, να είναι δικό μας, δική μας αλήθεια. Μέσα στην ψυχή μας να αρνηθούμε από το κακό, να καλλιεργήσουμε το καλό, δηλαδή αρετές, αντί να καλλιεργήσουμε και να τρέφουμε τα πάθη. Και τρίτο μεγάλο πράγμα, να στρέφουμε το θέλημά μας προς το θέλημα του Θεού. Διότι καλός Θεός θέλει να μας σώζει και ανάτοπας διατηρεί εντολές Του και μένει κατά το θέλημα του Θεού, σώζεται. Αυτό εύχομαι για όλους. Και αναφέροντας αυτά τα παραδείγματα, θέλω να τονίζω και το εξής. Δυστυχώς τώρα όλοι εμείς οι χριστιανοί έχουμε γίνει λίγο πολύ χλιαροί. Καλλιεργούμε τέτοια πνεύμα ότι έπρεπε να έρθει, ας να έρθει, αφού υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή τέτοια δημοκρατία, όταν υπάρχει ελευθερία όλα, μας προσφέρει εικόνα της αποστάσεως. Κάποτε χριστιανοί όταν μαζευόταν κρυφά και έζησαν στις εκκλησίες, ήταν μέσα στο πνεύμα, φλογγυρή πνεύμα της αγάπης στο Χριστό. Και αρνιόταν από πνεύμα του κόσμου του, μέχρι να τους φανατώσουν, μέχρι να τους σταυρώσουν, μέχρι να χύσουν αίμα. Δεν ήθελαν να προσκυνάνε τα είδωλα. Και τους είπα, δεν πειράζει, λίγο ας πούμε να βάλετε κάτι στο βωμό και δεν σας ασκοτώσω, σας αμένετε, ευχάριστα έχετε όλα τα αγαφά, όπως όλοι οι άγιοι μάρτυρες άκουγαν. Αλλά αρνήθηκαν από το πειρασμό, δεν θέλουμε να προσκυνάμε μόνο στο Θεό. Και αυτό εύχομαι για όλους μας, να μην προσκυνάμε στα είδωλα του κόσμου τούτου. Να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα είδωλα και να γνωρίζουμε τρόπος πώς να αποφεύγουμε να προσκυνάμε σε αυτά τα είδωλα. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας μας, να μας φωτίζει πού είναι κίνδυνος για μας. Και να φωτίζει τους γονείς, να διδάσκουν τα παιδιά, να φωτίζει τους διδασκάλους στα σχολεία. Πώς πρέπει η Εκκλησία μας, πατέρα Ιωάννη, να προσεγγίζει τους νέους στην ευαίσθητη ηλικία που είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κόσμου ολόκληρου είναι οι νέοι? Πώς πρέπει η Εκκλησία μας, η Αγία, η Ορθόδοξος, να με τι τρόπο, μπροστά στις δυσκολίες αυτές Νίκο, που υπάρχουν? Νίκο, να σε απαντήσω απλά. Ναι. Αν είσαι φαρεύς της χάριτας, χάρη προέρχεται από σένα, όπως από ήλιος βγαίνει φως, από λάμπη βγαίνει φως, από κάθε άνθρωπο είναι φαρεύς του πνεύματος. Αν έχεις πνεύμα του Θεού, αυτή ακτινοβαλεί από σένα και τραβάει άλλους, ελκύει προς εσένα, όπως καλό λουλούδι. Όταν μας χαβαλάει ωραίο, θέλεις να το φιλήσεις, να αναπνέεις αυτή την ομορφιά. Έτσι και παπάς, κάθε παπάς πρέπει να είναι φαρεύς της χάριτος. Κάθε δισπότης πρέπει να είναι φορεύς της χάριτας. Όταν βλέπουμε αντιπρόσωπους της εκκλησίας μας, ότι είναι φορείς της χάριτας,
γνωρίζουμε και νιώσουμε ζωντανά ότι υπάρχει ζωντανός Θεός. Πρέπει όλοι να έχουμε ζωντανή πίστη, να έχουμε ζωντανή αγάπη. Και τότε να λέει σαδί που είναι φως, που είναι σκοτάδι, αν εμείς ερχόμαστε σε αυτούς. Αλλά τα λόγια τώρα δεν βοηθάνε. Παιδιά, όλοι κουράστηκαν από τα λόγια. Κουράστηκαν από διδασκαλίες, κουράστηκαν. Παράδειγμα από... θέλουμε. Παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα θέλουμε. Όλοι. Ακριβώς, γι' αυτό θέλω να πω. Χρειάζεται καλό παράδειγμα. Μερικές φορές δεν λέει κάτι άνθρωπος, αλλά ζει σωστά και είναι φως και παράδειγμα. Και ήταν μερικοί Άγιοι Πατέρες όταν είχαν κάποιους υποτακτικούς στην έρημο του Αιγύπτου και κάποιος μαθητής ρωτάει, λέει, Ράβι, γιατί δεν μου λες τίποτα, λέει, δεν σου αρκεί ότι να βλέπεις τι κάνω, να μην θυσεις ότι κάνω και σας θυσεις. Δηλαδή, πατέρας από φεύγαν από διδασκαλία, από θέση του δασκάλου, διότι ένιωσαν ότι είναι ανάξιοι, είχαν ταπεινότητα απεκτήσει και ένιωσαν ότι δεν έχουν δικαιώμα να διδάσκουν. Και βλέπετε, ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι δεν πρέπει όλοι να γίνουμε διδάσκαλοι, διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Θα δώσουμε φοβερό λόγο του Θεού. Διότι αν δεν έχεις χάρη του Θεού, πώς να διδάσκεις? Διότι δια μας διδάσκει Άγιο Πνεύμα. Και τυπικά μπορείς να πεις όλα και θεολογικά πράγματα να αναφέρεις, αλλά δεν αγγίζει την ψυχή. Δεν αγγίζει, δεν ελκύει. Γι' αυτό σοβαρό πρόβλημα απουσιάζει Πνεύμα του Θεού μέσα μας, τους ιερείς. Και αν η Εκκλησία τυπικά λειτουργεί και δεν προσφέρει αυτό ότι χρειάζεται φως του Χριστού, δεν βοηθάει. Η Εκκλησία πρέπει να νιώσουν άνθρωποι ότι είναι νοσοκομείο πνευματικό και να διδάσκει τα παιδιά ότι όλοι έχουμε αρρώστια. Τα παιδάκια δεν ξέρουν ότι είναι άρρωστοι. Αν παιδί, ας πούμε, έχει κάτι λίγο πολύ καλλιεργήσει πονηριά, ότι λέει κάποια ψηματάκια, πρέπει να νιώσει ότι είναι κακό, είναι αρρώστια. Και να καταλάβει γιατί πηγαίνει στην Εκκλησία. Διότι αν θα μιλήσει τώρα με τα παιδάκια, δεν ξέρουν γιατί τους πηγαίνουν να κοινωνήσουν, τι σημαίνει πραγματικά θεία κοινωνία, τι σημαίνει αμαρτία ουσιαστικά. Δηλαδή απουσιάζει και πολλοί διδασκαλοί. Πολλοί γονείς όταν πάνε να κοινωνήσουν τα παιδιά τους λένε μελάκι και εμένα. Ναι. Είναι λάθος αυτό. Δυστυχώς, μεγάλο λάθος. Δεν τους λένε ότι παίρνουν το Χριστό μέσα τους, μελάκι. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτό είναι σαν βλαθυμία. Δηλαδή είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι ζωντανή φυσία του φιάνθρωπου. Και αυτό είναι ουράνια φάρμακα για μας. Διότι άνθρωπος πνευματικά είναι πεθαμένος και θέλει αναγέννηση, να ζει. Και χωρίς σώμα του Χριστού και αίμα εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και αυτό το παιδί καταλαβαίνει ότι ό,τι το πούμε, όταν το πούμε μελάκι, θα νομίζω ότι το δίνουμε μέλι. Σαν δίνουμε... παγκατό μπορεί να είναι. Σαν παγκατό, ναι, ξέρω εγώ κάτι. Ας να πάω. Για, μάλιστα, είναι ψεύτικη έκφραση και είναι κίνδυνος. Και άλλο θέλω να πω τώρα για αυτό το θέμα. Από μία πλευρά είναι σημείο των καιρών ότι τέτοια μεγάλη αποστασία. Από άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε το εξής, ότι στη σύγχρονη εποχή ενδιαφέρον στα παιδιά να δειχτούν αυτό ότι κάποτε ήταν μέσα στα ιδεολατρικά χρόνια, δείχνει ότι εμείς φταίμε όλοι, διότι εμείς από το δικό μας κακό έχει μπει μέσα στα παιδιά μας. Και παιδιά, ό,τι έχουν απακτήσει, αυτό λειτουργεί μέσα τους. Έχουν διάθεση να παίζουν φουτμπόλ, έχουν διάθεση να βλέπουν ποδόσφαιρα, να βλέπουν μπάσκετ, να βλέπουν όλα αυτά, ότι είναι θαρτά, ότι δεν βοηθάει την ψυχή. Πατέρα Ιωάννη... Γι' αυτό να σας τελειώνω. Γονείς περισσότερο πρέπει να μετανοήσουν ότι δεν έχουν καλλιεργήσει στο παιδί το καλό και πρέπει περισσότερο να κάνουν προσευχή. Διότι έτσι να πούμε, και αυτό τονίζει και ο θαυμάσιος πατέρας της εποχής μας, ο πάτερ Παρφύριος, δεν βοηθάνε τα λόγια. Προσευχή. Πρέπει άνθρωπος να εκπομπεί στο Θεό αυτό το μεγάλο πρόβλημα, να φωτίζει ο ίδιος ο Θεός τα παιδιά. Διότι αν δεν έρχεται φώτιζη, δεν καταλαβαίνει παιδί. Διότι παιδάκια παίζουν, δεν καταλαβαίνουν. Και εμείς οι γονείς και η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται, διότι μπορεί να είναι το εξής, ας πούμε, μία φορά στην εβδομάδα να κάνουν κάθε ώρα να κάνει αγρυπνία. Να έχουν πριν νηστεία και κάθε
γονείς να έρθει στην εκκλησία να κάνει προσευχή για τα παιδιά. Και ιδιότερα, ας πούμε, να γονατίζουμε, να παρακαλέσουμε το Θεό να κάνουμε προσευχή για τα παιδιά μας. Για σκεφτείτε, αν μία φορά στην εβδομάδα θα κάνουμε, πόσες εβδομάδες έχουμε στο χρόνο και πόσες φορές να χτυπήσουμε στο ουρανό να έρθει έλεος του Θεού. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Να ρωτήστε τώρα, περισσότεροι μάνας, ας πούμε, είναι κλαίνοι για τα παιδιά και δεν ξέρεις τι να κάνουν. Και σλίβονται πάρα πολύ. Αλλά ποιοι είναι άντρες, ας πούμε, γονατισμένοι προσεύχονται για τα παιδιά? Λίγοι, πολύ λίγοι. Και όταν δύο, και μάνα και πατέρας προσεύχονται, γίνεται πολύ μεγάλη διαφορά όταν ένας προσεύχεται. Διότι και Κύριος μας λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, όταν δύο ή τρεις θα μαζευτούν και θα παρακαλέσουν εμένα, πιστεύτε, αν έχετε πίστη ότι να το κάνω, να το κάνω. Αν ήδη γονείς να νηστεύουν, να κάνουν μητάνια, γονατισμένοι, να παρακαλέσουν το Θεό να χτυπήσουν, θα έρθει έλειος του Θεού. Θα δείτε πώς θα χτυπήσει. Εγώ μερικές φορές, όπως έχω ακούσει από πρώτο μου πνευματικό, μιλούσα με τους ανθρώπους και τους έχω αναφέρει ένα που μεγάλος κίνδυνος με το παιδί. Μπορείτε να νηστεύετε και Δευτέρα, διότι είναι μέρα των Αρχαγγέλων και να διαβάζετε ακάθιστο ύμνο για το Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και βοήθησε από πολλούς αυτός Άγιος μεγάλος Αρχάγγελος, διότι διάβολος φοβάται τον πάρα πολύ. Εγώ να σας αναφέρω μια φοβερή ιστορία. Όταν ακόμη ήμουν λαϊκός και πήγαιναν σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία προς την πόλη Ψκόφ, που επίσης έχουν σπηλιές, εκεί ένας πατέρας Ανδριανός διάβαζε εξαρκισμούς για πάρα πολύ κόσμο. Ήταν 1982 μέχρι 87. Και εμείς πήγαμε και βοηθούσαμε, τον γνωρίσαμε, διαβάζαμε ψαλτήριο, δηλαδή 3 ώρες διάβαζα εξαρκισμούς κατά το κανόνα του Αγίου Βασιλείου. Και εκεί ερχόταν φοβεροί άνθρωποι που είχαν δαιμόνια πακτήσει. Και όταν θα δεις αυτή την εικόνα, όταν άνθρωποι γίνονται εκφραστέ του διαβολικού πνεύματος, ας πούμε, μία κάποια κυρία φωνάζει σαν κόκορας, άλλη σαν κότα, άλλος σαν σκύλος, άλλη λέει εχθρά λόγια ή με ανδρικό τρομερό φωνή κάτι εκφράζει. Και εμείς πήγαμε εκεί και μερικές φορές κάναμε, ας πούμε, εκδρομές σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, και κάποια βράδυ ήταν ολανυχτία και βγήκε κόσμος από εκκλησία ακριβώς αφιερωμένη στον Άγιο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και εμείς, βγαίνοντας από το μοναστήρι, πλησιαζόμασταν τότε στην πύλη. Και ξαφνικά ακούει μία φοβερή κραυγή, μία φρικτή φωνή. «Α, Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον φοβάμαι!» Και στρίβω το κεφάλι μου πίσω και βλέπω μία νερή κοπέλα που έχει έρθει από μία πόλη Ταχκέντ. Πανόμορφη κοπέλα, 25 χρόνια, πριν εγώ της γνώριζα, έτσι λίγο μίλησα. Της βλέπω ότι της παίρνει κάποια δύναμη και ανεβαίνει 3 μέτρα πάνω στο αέρα και πέφτει πλάγιος, πέφτει κάτω. Εγώ τρόμαξα, νομίζω ότι σκοτώθηκε. Και σηκώνεται σαν να πούμε, δεν ήταν μέσα αυτό το κορίτσι είχε δαιμόνιο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, από τους γονείς το έχει απακτήσει, αλλά ήταν φρικτή φωνή. Μέσα της είχαν δαιμόνιο και φαίνεται κατέβηκε ο ίδιος Αρχάγγελος Μιχαήλ μέσα στο ναό του, αφού αυτά τα πνεύματα αόρατα και βλέπουν στο αόρατο κόσμο τι γίνεται. Είδε αυτό τον Αρχάγγελ και αυτός ήταν προϊστάμενος στο ουράνιο στρατό, όταν τους έδιωξε Κύριος από το ουρανό, αυτούς αγγέλους, επαναστάτης, που έχουν γίνει δαιμόνια, και με φρικτή φωνή φώναξε. Πώς τον φοβάται? Αυτό δεν μπορείς να εκφράζεις φρίκη που σε έχει πιάσει όταν ακούς αυτή τη φωνή. Τους φοβάται τα δαιμόνια, τους αγγέλους αγγέλους. Και αν εσείς να νηστεύεις αυτή την μέρα, να διαβάσεις ακάθιστο ύμνο με όλη την καρδιά, να πάρεις Άγιο Αρχάγγελο, διώχνει το δαιμόνιο από το παιδί μου, βοήθησε, βλέπεις παιδί μου έχει γίνει δούλας των παθών, δούλας του διαβόλου, δούλας του κόσμου του, βοήθησε να μην πάει χαμένα στην κόλαση. Και πιστεύτε, αν πατέρες και μάνα με όλη την καρδιά να παρακλήσουν, έχει ο Θεός. Μπορεί να ακούει και τον Αρχάγγελο και κάνουν μεγάλη βοήθεια όλοι Άγιοι, το ξέρουμε πόσο βοηθάνε μας Άγιοι. Εδώ στην Ελλάδα ιδιωτέρας βλέπεις ότι κλήρος δεν ζει σωστά, έχει κοσμικεύσει η εκκλησία γενικά και λειτουργούν και ενεργούν Άγιοι εικόνες, μοιραυλίζουν. Όλοι Άγιοι, Άγιος Νικτάριος, Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, Άγιος Σάββαϊδο, όλοι Άγιοι λειτουργούν πολύ και πολλά θάματα. Γιατί? Διότι λαός πονάει, κόσμος θέλει βοήθεια, πού να τις βρει, τρέχει στους Αγίους. Γι' αυτό όλοι οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι αν εμείς δεν να πέμπουμε προσευχή μας στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το παιδί.
Χρειάζεται πολύ μεγάλο κόπο. Είναι μεγάλο κόπο για σύγχρονο πατέρα και τη μητέρα να στηρίζουν το παιδί, διότι κίνδυνοι φοβεροί και μεγάλοι. Και γι' αυτό ο κύριο είπε: ουέουε το κόσμο, πρόκειται να έρθουν σκάνδαλοι. Μάλιστα, πατέρα Ιωάννη, η Ιωάννα δίπλα σα θέλει κάτι να ρωτήσει. Ορίστε. Πατέρα, αυτά που μα λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά μα βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι πώς μπορεί ένας άνθρωπος απλώς που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο να διακρίνει κάποιες φορές, ας πούμε, τους πειρασμούς που του έρχονται. Πότε είναι, ας πούμε, καλό κάτι που του έρχεται στο δρόμο του ή πότε είναι κακό. Πώς μπορεί ο άνθρωπος ο απλός να το διακρίνει. Κατάλω. Αυτό. Εμείς πρώτο πρέπει να ξέρουμε όταν έρχεται ο Θεός, ότι είναι εκ Θεού, προσφέρει κάποια λεπτή γαλήνη, κάποια κατάνοιξη, κάποια τέτοια λεπτή χαρά που εξαγκαλιάζει και ειρηνεύει όλο ο εσωτερικό κόσμο μα και μάλιστα τα πάθη. Ό,τι προέρχεται από τον διάβολο φέρνει ταραχή, φέρνει κάτι ότι ταράζεσαι. Όπω στη θάλασσα, όταν φυσάει, βλέπει ότι κύματα ταραγμένα. Έτσι και όταν έρχεται η εχθρό, ταράζεσαι. Διότι αυτό δεν μα έχει δημιουργήσει. Αυτός αντίθετα είναι εχθρός μας, αυτός θέλει να μας σκοτώσει και οργανισμός σου πνευματικός και μάλιστα σωματικά νιώσεις ότι κάτι ξένο έρχεται. Αυτό είναι πρώτο. Δεύτερο, αν άνθρωπος όταν έρχονται πειρασμοί και είναι κοσμικός, δεν είναι πεπερασμένος να έχει διάκριση, να καταλάβει, δεν πρέπει να μπαίνει στο μέσα σαν, ας πούμε, να καταλάβει τι σημαίνει αυτή τη σαλάτα, που είναι, ας πούμε, καρότα, που είναι λάχανα, που είναι ντομάτα, που είναι αυγούρι. Να το δεχόμαστε σαν μέσα στο πόλεμο, έρχεται εχθρός. Να κάνουμε υπεράσπιση, δηλαδή κάτι να μην το δεχόμαστε. Να φωνάζουμε στο Θεό, Θεέ μου, σώσον με, πρώτα. Αν πειρασμός είναι προς το καλό μας και καλός Θεός το παραχαρεί να παραμένει, να παρακλήσουμε να δώσει υπομονή. Αλλά δεν καλλιεργούμε το κακό μέσα στο πειρασμό. Αν, ας πούμε, κάποιος μας πειράζει, ας πούμε, κάτι κάνει, να μην το αντιδράσουμε ίδιο τρόπο. Αν κάποιος φωνάζει, να μην φωνάζουμε εμείς. Αν βλέπεις όταν κάποιος σε μισεί και σου λέει κάτι κακό, να μην λέμε και εμείς κακό. Δηλαδή, βλάπτει αυτό. Κύριος μας ευλόγησε να αγαπήσουμε εχθρούς. Άρα, αν κάποιος μας δείχνει το κακό, δείχνει μας εχθρότητα, εμείς να παρακαλέσουμε το Θεό να τον συγχωρέσει, να τον φωτίζει, διότι τότε σε αυτή τη στιγμή άνθρωπος γίνεται φαρεύς του πειρασμού, του διαβόλου. Έχει γίνει όργανο του πειρασμού. Και πρώτα, αν εμείς θα παρακαλέσουμε το Θεό να τον ελέσει, αμέσως έρχεται η θαυμάσια βοήθεια και καλός Θεός. Χαίρεται πάρα πολύ όταν εμείς προσευχόμαστε για τους εχθρούς, όταν ευχόμαστε να είναι καλά, να τους ελέσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό πράγμα όταν έρχεται πειρασμός, να κάνω προσφυγή για αυτό τον άνθρωπο, για οποίο έρχεται πειρασμός. Και δεύτερα, να δεχόμαστε με ταπείνωση, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά αν έρχεται πειρασμός, άρα κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Ή πρέπει να πληρώσουμε την πειρασμένη μας αμαρτία κάποια και να το δεχόμαστε ταπεινά. Ή έχουμε πέσει στην υπεραψία, δηλαδή υψώνουμε τη μύτη μας και νομίζουμε ότι καλείται από άλλους και καλός Θεός μας ταπεινώνει. Καταλαβαίνετε. Και αν αυτό χτυπάει μας, πρέπει να το δεχόμαστε με έννοια ότι σαν φάρμακο θα κάνει καλό. Όταν κάνουν ενέσεις για μας, μπαίνει βιλώνα, πόνας. Αλλά όταν δια βιλώνα έρχεται φάρμακα, έρχεται τη θεραπεία. Άρα πειρασμός μέσα έχει θεραπευτικό, καταλαβαίνει κάτι. Επίδραση κακή, αλλά μέσα μπορεί να καλεί. Όταν εμείς καλλιεργούμε το καλό, αλλά όταν έρχεται πειρασμός, ένα φανάζει και εγώ αρχίζω να φανάζω, να πω τι κάνεις, και μετά αγχώνοντας αρχίζω να πω γι' αυτό, και μετά στην γειτονιά, όταν συναντάμε, ας πούμε, κάποια κυρίλια, αυτή είναι αυτό, το και αρχίζω κατσομπολιά, δεν γίνεται καθόλου καλό. Ζημιά γίνεται περισσότερη. Και όταν έρχεται πειρασμός, να πέφτουμε στην προσευχή, να παρακαλέσουμε το Θεό, όπως εμείς λέμε και εμείς στο Πάτερ ημών. Να μας σκυπάζει από το πειρασμό, εκ του πανηρού, να μην έχουμε περισσότερα και να μας μάλιστα δώσει δύναμη να το καταφέρουμε. Διότι περισσότερα άνθρωποι όταν έρχεται πειρασμός αμέσως αρχίζουν να γκαγγίζουν και χάνουν αυτό ότι χρειάζεται αντρία, να πολεμούμε. Να ρωτήσω, ποιες είναι οι προσευχές που μπορεί ένας άνθρωπος να... κάποιες έτσι συγκεκριμένες προσευχές που μπορεί ένας άνθρωπος απλώς να τηρήσει. Όταν έρχεται, ας πούμε, δαιμονικός πειρασμός, καλό να διαβάζουμε 90 ψαλμός ποιος κατά των δαιμόνων. Κατοικώνεν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού. Παρακληθήσετε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεύτερα, μάλιστα πολύ βοηθάει ψαλτήριον, να διαβάζουμε ψαλτήριον. Και όταν άνθρωπος έχει πειρασμοί, πολύ καλά να διαβάζει συνέχεια. Αν έχεις, ας πούμε, σλήψει κάποιο παιδί άρρωστα, διαβάζεις ψαλμούς μετά να πέμπεις προσευχές, διότι αυτό μητράει ο Θεός. Δεύτερο,
Καλό όταν άνθρωπος καλεί κάποιους αγίους ποιοι είναι ιδιότερα βοηθάνε σε κάποιες ορισμένες ας πούμε, καταστάσεις. Αν είσαι άρρωστος να καλήσεις τον Άγιο Παντελήμωνα, τον Άγιο Φανούρη, Άγιος Γεώργιος, αυτοί ποιοι μας βοηθάνε, Άγιος Νικτάριος, Άγιος Εφραίμ, ανθρώπους ποιοι κάποτε απέκτησαν χάρη και παρησία στο Θεό. Άγιο Τρίφωνα και τα λοιπά. Αν ας πούμε έχεις άλλο πρόβλημα, πρέπει να γνωρίζεις ότι η Εκκλησία διορίζει ορισμένους αγίους που βοηθάνε στις ορισμένες καταστάσεις. Αυτό είναι μεγάλη σημασία έχει. Παραδείγματος χάρη, Άγιος Νικόλος πάρα πολύ βοηθάει όταν υπάρχει κάποια μεγάλη ανάγκη. Έχεις ανάγκη ας πούμε να αποκτήσεις σπίτι. Ας πούμε παντρεύτηκαν παιδιά, θέλουν να νοικιάζουν κάποια σπίτι. Να βοηθήσεις, ας πούμε θέλεις να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Πάρα πολύ βοηθάει Άγιος Σπυρίδωνας. Όταν έχεις χάσει κάποιο, καλέσουν τον Ιωάννη στρατηγό, Ιωάννη στρατιώτης ήταν. Πολύ βοηθάει. Παραδείγματος χάρη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και κάποια γνώση τι έχει η Εκκλησία μας. Τι άμυνα έχουμε εμείς χριστιανοί. Δεύτερο είναι απλή, όταν παιδί θέλει να φάει, φωνάζει και κλαίει «Μανούλα, δώσ' μου να φάει». Πρέπει να φωνάζουμε «Θεέ μου, σώσον με». Όπως ο Απόστολος Πέτρος όταν άρχιζε να ήταν στη θάλασσα, να βουτίζεται στη θάλασσα, βουλιάζει, φώναξε «Θεέ μου, σώσον με» και Κύριος του έχει απλώσει και έδωσε χέρι. Έτσι. Αλλά λένε ωραία ιστορία εδώ, να σας πω κάτι και να γελάμε λίγο. Λένε ότι κάποιες παππούλες πηγαίνοντας που ήταν σαν λίμνη, σαν ποταμό, στην γέφυρα και γλίστρωσε και έπεσε κάτω τα νερά. Και άρχιζε να βουτίζεται διότι δεν μπορούσε να καλυμπήσει και φώναξε «Σώστε με, σώστε με, σώστε με». Και κάποιος άνθρωπος περπατάει και του απλώνει το χέρι, λέει «Δώσ' μου χέρι». Και αυτό δεν του δίνει χέρι και μόνο φωνάει «Σώσε με, σώσε με». Και περπατάει κάποια άλλη κυρία και του λέει «Δεν βλέπεις ότι είναι παπάς, δεν πρέπει να του πεις «Δώσ' μου», πρέπει να του πεις «Πάρτο». Και όταν είπε «Πάρτο», πήρε το χέρι του και τον τράβηξε. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Μερικές φορές και έτσι γίνεται. Ότι είναι παππούλης, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να του πεις «Δώσ' μου», μόνο «Πάρτο». Έτσι. Άρα για τον διάβολο μερικές φορές πρέπει να πούμε όχι πάρτο, όχι δώσε. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από την Ιωάννα με τίτλο «Η ελπίδα μου, πατέρα Ιωάννη» και θα γυρίσουμε. Τόσες φορές σ' αναζητώ όταν πέφτω στο κενό. Παρηγοριά, μάνα γλυκιά, αχ, μάνα ασθένη στην καρδιά. Στην παγωνιά και τη βροχή, σαν ήλιος φέρνει στη ζωή. Πραγματικά σήμερα, πατέρα Ιωάννη, η εκπομπή είχε ένα
μια διαφορετική χρειά. Όλα έτσι ευλογημένα, ήρθε και η Ιωάννα μας εδώ και μας στολίζει, και η οποία έχει το λόγο, Ιωάννα. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Όταν ο Θεός στέλνει κάποιες αρρώστιες σε κάποιους ανθρώπους, είναι και αυτή η δοκιμασία εκ Θεού που πρέπει, ας πούμε, ο άνθρωπος να βελτιώσει κάτι εσωτερικά μες στη ψυχή του? Όλα προέρχονται από το Θεό, οι αρρώστιες? Ασφαλώς. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας λέει για μας τους μαθητάς του, ούτε μια τρίχα δεν πέφτει χωρίς φέλημα του, χωρίς φέλημα του. Γιατί? Διότι καλός Θεός προνοεί για κάθε πλάσμα, για κάθε λουλούδι, για κάθε άνθρωπο. Και ό,τι είναι καλό, ό,τι μας χρειάζεται, ό,τι το κακό, ό,τι μας βλάπτει πραγματικά, μας στηρίζει και μας εξασφαλίζει. Και αν έρχεται αρρώστια, πρέπει να ξέρουμε 100% ότι αρρώστιες είναι δώρα του Θεού για μας. Ξέρετε, όλοι οι Άγιοι Πατέρες σύγχρονοι, Άγιοι Πατέρες Πιαγιάς, Πάτερ Φρέμστη, Κατουνάκια, Πάτερ Παΐσιος, ποιος ίδιος πέρασε καρκίνο, λένε ότι με το καρκίνο ο Κύριος χιλιάδες ψυχές καθαρίζει και παίρνει στο παράδεισο. Για να ξέρετε οριστικά, σύγχρονος κόσμος είναι δυστυχώς υπόρνιος, ημίχιος ή περισσότεροι άνθρωποι, οι οικογένειες έχουν κάνει εκτρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτές φανάσιμες αμαρτίες κάποτε πρέπει να πληρώσουμε. Και για να μας σώζει ο Θεός, στέλνει αρρώστιες. Στη Ρωσία που ήταν αθεισμός και περισσότεροι γυναίκες που έχουν γίνει γιαγιάδες πήγαιναν στην εκκλησία, περισσότεροι ήταν άρρωστοι. Διότι όταν ήταν πιονίεροι μέσα στο Κομσομόλ, αθεισμός ήταν όλα, έχουν κάνει τρελά πράγματα. Όπως και τώρα εδώ κάνουν. Και πόρνευαν πάρα πολλές φορές και μίχευαν μετά και εκτρώσεις έχουν κάνει. Εγώ από μία κυρία άκουσα στη Ρωσία ότι έχει κάνει με τον άντρα 60 εκτρώσεις. 30 χρόνια ζει και έχει κάνει τόσες εκτρώσεις. Και αν καλός Θεός να θέλει να τη σώσει, αν πιστεύει, πρέπει να τις καθαρίζει. Και στέλνει αρρώστιες και περισσότεροι έχουν καρκίνο. Και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Έρχονται σε εμάς, πάτερ, κάντε προσευχή, αυτό το παιδί έχει καρκίνο, αυτή την κυρία έχει καρκίνο. Και δόξα τω Θεώ ότι έχει καρκίνο. Γιατί? Διότι αυτός ο καρκίνος είναι μοναδικός τρόπος με ποιο ο Κύριος μας καθαρίζει. Και αν άνθρωπος καθαρός, αν παιδάκι, και πληρώνει, ας πούμε, αμαρτίες των κανένα, εξαγιάζει τη παιδί, τι είναι μυστικό, όταν παιδιά τώρα άρρωστη, να σας πω και το εξής. Όταν πάσχει το παιδί, περνάει δοκιμασία όλη την οικογένεια, σλίβονται κανείς και μέσα σε αυτή την σλήψη, άγχος, πειράζονται και πληρώνουν για το κακό τους. Και Κύριος με αυτό το τρόπο τους καλεί στην εκκλησία. Γιατί? Διότι όταν τρέχουν στους ιατρούς, δεν βοηθάει ιατροί, βοηθάνε ιατροί ούτε να σε καμία, ούτε Αγγλία, ούτε κανείς. Ποιος να βοηθήσει? Ο Θεός μόνο να βγει. Και τότε τρέχονται στο Θεό και πραγματικά Θεός δια τους Αγίους Ανάγκης Νυκτάρης, εδώ οι ιερουργοί και οι θαυματουργοί για πάρα πολλές ψυχές έχει βοηθήσει. Εγώ συνάντησα όταν ήμουν στην Αθήνα με δύο απλούς ταξιδίδες, δύο παιδιά που πέρασαν καρκίνο. Αλλά άκουγαν για το Άγιο Νυκτάρι, πήγαιναν, έκαναν παράκληση και έχουν γίνει καλά. Και δεν μπορώ να πω ότι έχουν γίνει καλοί ακόμη, αλλά καλά έχουν γίνει. Μακάρι να είναι και καλοί με έννοια της χριστιανικής μας ζωής. Γι' αυτό κάθε αρρώστια είναι δώρο του Θεού. Πρέπει να το δεχόμαστε με ευχαρίστηση. Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν με έχεις ξεχάσει, με έχεις επισκέψει. Δόξα του Θεού ότι με καθαρίζει. Εδώ όλα ό,τι χρειάζεται, εδώ Κύριε να πληρώσω και όχι εκεί, διότι εκεί μέσα στην ουράνια τράπεζα εμείς δεν έχουμε ούτε μία λίρα να πληρώσουμε τις αμαρτίες. Διότι όλες οι αρετές, όλα τα αγαφά που έχουμε, όπως λέει η Λόγος του Θεού, μοιάζει με εσωτερικό έντιμα της πόρνης γυναίκης. Δεν έχουμε τίποτα, τι να πληρώσουμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Και καλός Θεός με θαυμαστό τρόπο μας σώζει και ο κόσμος γαγγίζει. Γιατί, ας πούμε, ο Θεός, αν δεν ήταν Θεός και αγαφός, γιατί τιμώρησε αυτό το παιδί, αυτούς γονείς είναι καλοί? Λάφας. Όλα πρέπει να κατανοήσουμε πνευματικά. Λοιπόν, ακούω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Πατέρα Ιωάννη, χωρίς να πάρουμε βέβαια να το καταλάβουμε, συμπληρώσαμε και αυτή τη φορά περίπου το 2 ώρο ζωντανής εκπομπής. Θα ήθελα πριν κλείσουμε την εκπομπή να σας παρακαλέσω να στείλετε εσείς κάποιο μήνυμα προς όλους τους ακροατές που σας ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτούς τους χιλιάδες. Λοιπόν, εγώ εύχομαι με όλη την καρδιά για όλους μας και μάλιστα για τον αυτό μου πρώτα να έχουμε αυτό ότι χρειάζεται, να έχουμε τα δάκρυα μας, τουλάχιστον λίγο να κλαίγουμε για τις αμαρτίες μας. Χρειάζεται αυτό, είναι απαραίτητα, σαν ψωμί που τρώμε κάθε μέρα.
εύχομαι όλοι μου. Διότι λόγες του Θεού λέει, μακάρι οι οποίοι κλαίνουν τώρα θα έχουν χαρά μετά. Να κλαίμε τώρα, διότι δεν ήρθαμε σε αυτό το κόσμο να απολαύσουμε, να διασκεδάσουμε, να έχουμε αυτή την ψεύτικη κοσμική ευτυχία. Πάει αυτός ο κόσμος και όλα πάει, σαν ίχνη. Περνάει χρόνος, περνάνε τα χρόνια, θα περάσει η τελευταία στιγμή, θα φύγουμε από εδώ. Γυμνή ήρθαμε, γυμνή θα φύγουμε. Πρέπει, εύχομαι με όλη την καρδιά, να θυμόμαστε η ώρα του θανάτου, ότι είμαστε πάρικοι εδώ. Δεν έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ ούτε πόλη, ούτε διαμέρισμα, τίποτα δεν έχουμε εδώ. Εχμαλασία εδώ είναι στην γη. Δεν έχουμε πραγματική χαρά, αυτή που πρέπει να αποκτάει, ποια είναι η κληρονομία μας από το ουράνιο μας δημιουργό. Εύχομαι να είμαστε ουρανοπαλίτες. Να μην ψάχνουμε να έχουμε βίζα εδώ στην γη, να έχουμε αυτά τα διαβατήρια, αυτή την υπηκότητα μας. Να έχουμε ουράνια υπηκότητα. Να είμαστε πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστοί. Όχι μέσα στην ταυτότητα, αλλά στην καρδιά μας να απεκτήσουμε το Χριστό. Έχει άνθρωπος το Χριστό μέσα στην καρδιά. Ζει εδώ, ευχαριστιέται. Ό,τι και περνάει, δυσκολίες, αρρώστιες, ό,τι και περνάει. Πείνα και οτιδήποτε, και πόλεμο και οτιδήποτε. Και αφού έρχονται μεγάλοι και φοβεροί κυρίοι και δοκιμασίες, οπαδήποτε, ο κόσμος έχει φτάσει να έρθει η μάστιγα του Κυρίου μεγάλη. Το περιμένουμε τώρα. Πρέπει να απακτήσουμε το Χριστό. Με το Χριστό θα περάσουμε όλα. Με ευχαρίστηση. Και Χριστός είναι μοναδικός πατέρας μας, μοναδικός σατήρας μας, μοναδική αληθινή αγάπη και μοναδική αληθινή χαρά. Όλα άλλα είναι ψέμα και ψευτιά. Αυτό εύχομαι για όλους μας, να έχουμε το Χριστό. Και αν έχουμε το Χριστό, θα ακτιναβαλεί από εμάς χαρά σε όλο το κόσμο. Όπως λέει Άγιος Σεραφείμ Τουσάρος, να απακτήσουμε την ειρήνη και θα σώζονται χιλιάδες ψυχές. Αυτό εύχομαι, να ακτιναβαλεί χάρη του Θεού από όλους μας, να σώζονται περισσότερες ψυχές, να γνωρίζουν τον Χριστό και την αγάπη Του και χαρά μέσα στην Εκκλησία μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ιωάννη, για άλλη μια φορά μας ενίσχυσες. Και ευχόμαστε ο λόγος σου να πέσει σε καρποφόρο έδαφος, σε έφορο έδαφος, και να μας ξανάρθετε σύντομα, σας παρακαλούμε πολύ. Σας χρειαζόμαστε όλοι εδώ. Να ξανάρθετε σύντομα. Να, με την ευχή της Εκκλησίας μας να αναρθείτε πάλι να σας ξαναδούμε, να σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε και την Ιωάννα που ήταν εδώ και όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ στο στούντιο, τον εικονολήπτη μας, τον Κώστα. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετός κόσμος εδώ, αγαπητοί ακροατές, γύρω από το στούντιο, εντός και εκτός, που ήρθαν να ακούσουν και από κοντά τον Πατέρα Ιωάννη και να πάρουν την ευχή του. Ευχαριστούμε πολύ, και η Παναγία μας, Πατέρα Ιωάννη, όλοι οι Άγιοι της Ρωσίας, της Αγίας Ρωσίας, να είναι στο πλευρό σας, η Παναγία μας και πάνω απ' όλα ο Χριστός, να σας καθοδηγεί, να σπείρετε το λόγο του παντού. Ευχαριστούμε.